Χριστούγεννα εδώ στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους επισκέπτες των Χριστουγέννων. Τα κεντρικά σημεία της πόλης ήδη έχουν στολιστεί, ενώ στην κεντρική πλατεία έχουν τοποθετηθεί και τα σπιτάκια που τις μέρες των γιορτών θα γεμίσουν ζαχαρωτά και χριστουγεννιάτικα δώρα. Το Μέγαρο φιλοξενήσει φέτος τις μεγάλες εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και η ΤΕΤΑ, η μεγάλη εκδήλωση της Φιλαρμονικής. Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι σπουδαίες, αλλά να μείνω λίγο στην πρώτη μεγάλη εκδήλωση της Συμφωνικής Ορχήστρας Καλαμάτας, της τρίτης πόλης που έχει Συμφωνική Ορχήστρα, μετά την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. 7 Δεκέμβρη ανάβει το δέντρο στην Κεντρική Πλατεία και 8 Δεκέμβρη στην Παραλία της Καλαμάτας. Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ με το άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου εδώ στην Κεντρική Πλατεία και με μια πολύ ωραία συναυλία που θα ακολουθήσει από το συγκρότημα των Vegas. Από εκείνες τις μέρες και μετά οι εκδηλώσεις θα είναι πολλές για τους μικρούς και τους μεγάλους που θα περάσουν τις μέρες των γιορτών στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Με επίκεντρο την πλατεία, τα σπιτάκια και το Μέγαρο Χορού θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις αυτές, όπου θα συμμετάσχουν οι πολιτιστικοί φορείς της πόλης μας, οι φορείς του Δήμου, όπως είναι το Δημοτικό Δίο, η Συμφωνική Ορχήστρα, τα Εικαστικά, η Σχολή Χορού, η Δημοτική Φιλαρμονική και πολλοί πολλοί άλλοι. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καλαμάτας, φέτος στην πόλη θα υπάρχει και καρουσέλ για τα παιδιά, μιας και τα Χριστούγεννα φέρνουν τα παιδικά χαμόγελα. Μαγικά, απ' την πόλη της καρδιάς μας, ευχόμαστε χρόνια πολλά, είναι Χριστούγεννα.